Έγιναν πολλά τα τελευταία 2 χρόνια, το ξέρετε. Το ότι βγαίνουμε τώρα από τα μνημόνια και από την κρίση, και αυτό το ξέρετε. Πάντως, το γενικό έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Ευρωζώνης μετά από αυτό της Σλοβενίας. Διαμορφώθηκε σε 12,7%. Η ελληνική κυβέρνηση αφαιρεί από τον υπολογισμό του ελλείμματος τα χρήματα που δόθηκαν για τη στήριξη των τραπεζών και ανέρχονται σε 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί όπου δεν υπάρχουν δεύτερα νούμερα είναι το χρέος. Η Ελλάδα διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο 175,1% του ΑΕΠ. Δεύτερη έρχεται η Ιταλία και ακολουθούν Πορτογαλία και Ιρλανδία. Σημαντική πρόοδο, αλλά με αστερίσκους, διαπιστώνει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η διπλή δόση των 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προειδοποιούν ταυτόχρονα ότι χωρίς την αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, είναι αναπόφευκτες νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Τα κοινωνικά μερίσματα και το όχι νέα μέτρα που υποσχέθηκαν οι πολιτικοί ηγέτες δείχνουν ότι η δέσμευσή τους στην πολιτική μείωση του χρέους θα δοκιμαστεί στο μέλλον. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη πολιτική δεν αφήνει περιθώριο για σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις εν ώψη των εκλογών του 2016. Αντίθετα, με δεδομένα τους ήδη υψηλούς φόρους και το διαθέσιμο εισόδημα συμπιεσμένο, οι στόχοι της δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων, εκτός και αν αυξηθούν τα έσοδα από την φοροδιαφυγή και ενισχυθεί η αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης. Οι συντελεστές στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλοί. Ο στόχος της κυβέρνησης για μείωσή τους θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι στόχοι για το πρωτογενές πλεώνασμα. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ικανότητα συλλογής φόρων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει δημοσιονομικό κενό 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2015. Σημειώνει ότι αν η κυβέρνηση επιλέξει να το καλύψει με εφάπαξ μέτρα και όχι διαρκούς απόδοσης, τότε διαμορφώνεται επιπλέον κενό 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016. Ως προς το χρέος, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι θα βρεθεί στο 128% του ΑΕΠ το 2020 και στο 117% το 2022 και επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στη δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων για ελάφρυνση. Οι επιπλέον χρηματοδοτικές ανάγκες υπολογίζονται σε 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2015, με το Ταμείο να έχει εκφράσει τη θέση ότι απαιτείται τρίτη δανειακή σύμβαση, κάτι που δεν επιθυμεί η ελληνική πλευρά. Το Ταμείο προαναγγέλει νέο ασφαλιστικό, ζητά ανοιχτά απελευθέρωση απολύσεων και εφαρμογή του δικαιώματος της ανταπεργίας για τους εργοδότες, θέτει εκ νέου ζήτημα τριετιών, εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη κακή απόδοση των αποκρατικοποιήσεων και προαναγγέλει αλλαγή του καθεστώτος ΦΠΑ. Λίγες ώρες λοιπόν μετά τον ανασχηματισμό και την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή του για την 5η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Βλέπει δημοσιονομικό κενό 7,7 δις, επιπλέον μέτρα 5,7 δις ευρώ και ζητά να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Ζητά άνοιγμα των ομαδικών απολύσεων και διαπιστώνει ότι είναι σοβαρή απειλή τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει πως αθρηστικά την τετραετία 2014-2017 το δημοσιονομικό κενό τοποθετείται στα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ και πως απαιτούνται επιπλέον μέτρα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να κλείσει το κενό της διετίας 2015-2016. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των ελευθέρων επαγγελματιών φαίνεται να είναι η λύση που προτείνει το Ταμείο για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού. Τοποθετεί στα 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρηματοδοτικό κενό του ελληνικού προγράμματος μετά τον Μάιο του 2015 και σημειώνει πως η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη δημόσια χρηματοδότηση. Κατά το Ταμείο, η στρατηγική αυτή δεν αφήνει κανένα περιθώριο για οποιοδήποτε αξιοσημείωτη αύξηση σε μισθούς και συντάξεις από τα σημερινά επίπεδα για την περίοδο μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2016. Στην έκθεση σημειώνεται πως οι ελληνικές αρχές θα επανεξετάσουν την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρύθμιση των συντάξεων για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας υπογραμμίζει πως είναι ζωτική σημασία στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης να εξαλειφθούν οι περιορισμοί σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις. Το Ταμείο προαναγγέλει και αλλαγές στον κατώτατο μισθό με μείωση των ορημάνσεων. Το Ταμείο υποστηρίζει πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σήμερα μια σοβαρή απειλή για την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών και επιμένει πως τα τεστ της Τράπεζας της Ελλάδος υιοθέτησαν αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά με την ικανότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
Νίκο, θυμάμαι πριν από 2,5 εβδομάδες περίπου το Υπουργείο Οικονομικών είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε διαψεύσει το ρεπορτάζ της Real News που έλεγε ακριβώς για το κενό και για τα μέτρα που θα χρειαστούν τα επιπλέον το 2015-2016. Μα το Υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει τώρα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με αυτή την έννοια νιώθω πάρα πολύ ήρεμος. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών διαψεύδει την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ότι για μένα το σημαντικότερο είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ως το Μάιο του 2015 οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας είναι καλυμμένες. Στη συνέχεια όμως υπάρχει χρηματοδοτικό κενό, λέω προς μερικούς που εξέδιδαν διαψεύσεις λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, 12,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, και σημειώνει το Ταμείο τη δέσμευση των εταίρων της Ελλάδος να δώσουν δάνειο, να ενισχύσουν δηλαδή, για να καλυφθεί αυτό το κενό. Δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη σοφία για να καταλάβει και ο τελευταίος συμπολίτης μας ότι νέο δάνειο θα σημάνει και νέο μνημόνιο, όπως και αν το ονομάσουν. Υπάρχουν προβλήματα που μοιάζουν ανυπέρβλητα. Δηλαδή, παρά τη σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της αντίληψης που έχουν οι πιστωτές μας για την πορεία και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, κατά την άποψή μου, το χρέος του ελληνικού δημοσίου παραμένει μη βιώσιμο. Κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, γύρω στο 175% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος ή γύρω στα 320 δις ευρώ, απαγορευτικά δηλαδή ποσά για μια οικονομία με τα προβλήματα της Ελλάδας. Επομένως, το χρέος παραμένει το μεγάλο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το 2009, 31 12, η Ελλάδα είχε δημόσιο χρέος 299 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα που σωθήκαμε, 31 12 του 2013, χρωστούσαμε 321 δισεκατομμύρια. Μας είπαν το 2009, ξέρετε, έχετε 129% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Άρα πρέπει να σωθείτε, είστε χρεοκοπημένοι, πρέπει να σας σώσουμε. Το 2013-31-12, επειδή ταυτόχρονα κατρακύλησε και το ΑΕΠ μας, κρεμοτσακίστηκε, είχαμε 175% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Δηλαδή, με 129 ήμασταν σωσμένοι, ήμασταν χρεοκοπημένοι, με 175 είμαστε σωσμένοι. Πρέπει να είμαστε ηλίθιοι για να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα πω ούτε για τα πλεονάσματα που τα αμφισβητούσαν, αλλά τα πετύχαμε. Πίστευαν ότι δεν θα βγάλουμε πλεόνασμα, ότι δεν θα μοιράσουμε στον κόσμο το κοινωνικό μέρισμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το θέμα δηλαδή της βιωσιμότητας του πλεονάσματος είναι κεντρικό θέμα για την ελληνική πολιτική σκηνή, και αυτό γιατί το πρωτογενές πλεόνασμα επιτεύχθηκε, το λέει η ίδια η κυβέρνηση, δεν το κρύβει, δια των θυσιών, των αναγκαστικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Καθημερινή, 28 Μαρτίου, η 12η της νέας συμφωνίας με την Τρόικα, όπου αναφέρεται σε αυτή την κατάθεση του μέσου πρόθεσμου, όπου είναι ένα καινούριο πλαίσιο. Σήμερα λοιπόν, πάλι η Καθημερινή, αναφέρεται στις νέες οφειλές. Έχουμε άλλα 943 εκατομμύρια για μήνα Μάρτιο. Από την αρχή του χρόνου είναι συν 3 δις. Φτάσαμε στα 65,4 τα ληξιπρόθεσμα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τη βεβαίωση φόρου, μπορεί να τη μετράζει για έσοδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 200.000 που περιμένουν για την κύρια σύνταξη, που έχουν υποβάλει δηλαδή το φάκελο αιτήσεων για συνταξιοδότηση. Υπάρχουν περίπου 135.000 που περιμένουν επικουρική σύνταξη και 45.000 που περιμένουν το εφάπαξ. Υπάρχει μια δικαιολογία ότι γίνονται πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που γίνονται. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε 600.000 πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενώ στα προηγούμενα χρόνια πριν από το 2009 είχαμε 40.000 το χρόνο συνταξιοδοτήσεις, τώρα έχουμε 100.000 το χρόνο συνταξιοδοτήσεις. Επομένως η μία δικαιολογία είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό κλπ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο συγκρατούν τις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Δηλαδή, για φανταστείτε αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα μήνα, αυτό το πακέτο των 350.000 ανθρώπων, 400.000, να έπαιρνε τη σύνταξή του την επικουρική, την κυρία του εφάπαξ. Το κράτος θα ήταν υποχρεωμένο στις συνταξιοδοτικές δαπάνες να προσθέσει και άλλα 3 δισεκατομμύρια. Επομένως, κατά αυτόν τον τρόπο εμφανίζει έναν έλεγχο των δαπανών, των συνταξιοδοτικών δαπανών, και βέβαια μία συμβολή
σε αυτό που λέγεται πρωτογενές πλεόνασμα. Μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα και επειδή έχουμε εδώ τρεις βουλευτές, θα τους ενημερώσω λοιπόν το εξής. Ότι επειδή μιλήσανε για επιστροφές για υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου από 1η-1η του 2014, δηλαδή εδώ και 42 μέρες, δεν υπάρχει καμία εντολή και απαγορεύεται, διότι δεν εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, από το Γενικό Γραμματέα, ώστε να προχωρήσουμε στο ενέλεγχο για τις επιστροφές. Θέλω να πω 42 γιατί σημαίνει μέρες, αυτό κύριε Παντελή, σημαίνει γιατί ότι 42 μέρες από την αρχή του χρόνου δεν μπορεί καμία εφορία να προχωρήσει τον έλεγχο και να επιστρέψει. Είτε αυτός λέγεται φόρος εισοδήματος, είτε λέγεται ΦΠΑ. Και αυτό ας το δούνε με τη Γενική Γραμματεία, διότι έτσι ξέρω και εγώ να φτιάχνω πρωτογενές πλεόνασμα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι περισσότερες οφειλές του κράτους σε ΦΠΑ θα έχουν εξοφληθεί. Έτσι το κράτος θα έχει πια πληρώσει εκείνα που χρωστάει. Και μάλιστα, μέσα σε ένα χρόνο, το 2013, πληρώθηκαν οι μισές από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, οι οποίες το 2012 έφταναν τα 9,5 δισεκατομμύρια και σήμερα είναι 4,7 δισεκατομμύρια. Μέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν μειωθεί στα 2 μόνο δισεκατομμύρια, αφού προβλέπονται πληρωμές 2,7 για φέτος, από τις οποίες το 1 δισεκατομμύριο θα πληρωθεί χωρίς να δανειστούμε από το πρωτογενές πλεόνασμα που βγάλαμε την προηγούμενη χρονιά. Ούτε για την ανεργία που έλεγαν ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει, αλλά τώρα μήνα με το μήνα πέφτει. Η ανεργία. Πόσο είχαμε, 470.620 άτομα, ποσοστό 9,5%, ήταν το 2009. 2013, 1.374.054 άτομα, 27,6%. 900.000 άνεργοι επιπλέον. Παρά τη νέα οριακή μείωση της ανεργίας που κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία για έκτο συνεχόμενο μήνα, αυξάνεται το ποσοστό των ανέργων που βρίσκονται στις πιο παραγωγικές ηλικίες, δηλαδή στις ηλικίες από τα 25 έως τα 44 έτη. Έτσι έχουμε στις ηλικίες 25 έως 34 ετών αύξηση ανέργων από 34,1% που ήταν πέρσι στο 35,5% και στις ηλικίες από 35 έως 44 ετών αύξηση από 23,8% στο 24,1%. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ εκτιμά ότι από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ το 85% είναι χωρίς επίδομα ανεργίας και μόνο το 15% παίρνει το επίδομα των 360 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής, η ανεργία τον Μάρτιο του 2014 ήταν στο 26,8% από 26,9% τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους και 27,2% τον Μάρτιο του 2013. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων είναι 1.274.800 άτομα. Την ίδια ώρα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ εκτιμά ότι στην κατηγορία των εργαζομένων που δεν πληρώνονται επειδή οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας είναι περισσότερο από 300.000 άτομα. Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν να πληρωθούν από 2 έως και 15 μήνες. Αυτοί οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τις 200 με 300.000 στον τομέα του ιδιωτικών υπαλλήλων. Νομίζω ότι έχουν μια στρατηγική να διαμορφωθεί στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, στην αγορά εργασίας, ένας πόλος όπου θα κυριαρχεί η ατομική σύμβαση εργασίας και από την άλλη πλευρά ένας άλλος πόλος όπου θα κυριαρχεί η σύμβαση δανεισμού, όχι με τον εργαζόμενο, αλλά με το γραφείο που δανείζει τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Επομένως, φεύγει από τη μέση κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας. Μισό. Εάν αυτούς τους δύο πόλους ναι. τους συνδέσουμε και με την απελευθέρωση των απολύσεων, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον πλέον εργασιακών σχέσεων όπου είναι 100% σε βάρος των εργαζομένων. Δηλαδή μου λέτε ότι όλη η χώρα γίνεται εργασιακά μια ειδική οικονομική ζωνή. Όλη η χώρα γίνεται εργασιακά μια ειδική οικονομική ζώνη, ακριβώς. Παραδείγματος χάρη έλεγα συγκεκριμένα στο Δυτικό Κοινοβούλιο ότι στις βόρειες χώρες έχετε συλλογική σύμβαση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ή στην Πορτογαλία ή σε άλλες χώρες που υπάρχουν το μνημόνιο. Στις βόρειες χώρες έχετε κοινωνικό διάλογο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στις βόρειες χώρες έχετε οργανισμό διαιτησίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στις βόρειες χώρες έχετε κατώτατο μισθό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα ελάχιστα του λεγόμενου ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν μιλάμε για κάτι εξαιρετικό. Και σημειώστε παρακαλώ πολύ, κύριε Ρομπόλη,
ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί για την πρόσληψη εργαζομένων μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης και στο εξής η κάθε επιχείρηση δεν θα χρειάζεται να επικαλείται έκτακτους λόγους ή εποχικές ανάγκες για να προσλάβει εργαζόμενους μέσω των ΕΣΠΑ. Θα ξεκοκαλιστούν και τα ΕΣΠΑ στη λογική καταπαλέμησης ανεργίας με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Αλλά όχι όμως όπως έλεγε μέχρι τώρα η νομοθεσία ότι η ενοικίαση εργαζομένων θα αφορά προσωρινή απασχόληση, εποχική έκτακτη απασχόληση κλπ. Εδώ αυτό το πεδίο θα το διαγράψουν και θα βάλουν για οποιαδήποτε κανονική απασχόληση και όχι μόνο έκτακτη ή προσωρινή. Δηλαδή στην πράξη κάθε επιχείρηση θα μπορεί μέσω ΕΣΠΑ να δανείζεται εργαζόμενους χωρίς ίδια να έχει υποχρέωση να τους καταβάλει το μισθό. Βέβαια. Μα ένας λόγος, κοιτάξτε, αν δείτε και τα προγράμματα του ΑΕΒ, αυτά που βγαίνουν και δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι προδιαγραφές του προγράμματος βάζει κάποιες δικλείδες έστω ασφαλείας να μετατραπεί μια προσωρινή απασχόληση του ανέργου που θα είναι 5 ή 6 μήνες σε μια προοπτική σταθερής απασχόλησης. Αυτό οι επιχειρήσεις δεν το θέλουν. Ούτε ότι η Ελλάδα πια δανείζεται ως χώρα φυσιολογική στις αγορές. Πιέσεις των δανειστών προς την Αθήνα για την ανάγκη μιας ακόμη δανειακής σύμβασης εντείνονται. Τρεις ημέρες μετά τον Wolfgang Schäuble, τη σκητάλη ανέλαβε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ με σχετικές δηλώσεις στο τηλεοπτικό δίκτυο RTLM. Αυτό που είπε λοιπόν ο Ντάισελμπλουμ είναι το εξής. Με ένα χρέος του 185%, αν η κυβέρνηση πάει να το αναχρηματοδοτεί σε τις αγορές, θα πληρώσει επιτόκια 6-7%. 6-7% δεν είναι βιώσιμο. Πολύ πιθανότατα να μην το δώσουν ούτε αυτό οι αγορές, ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί η Ευρώπη να δανείσει κι άλλα στην Ελλάδα. Να το πούμε έτσι χρησιμοποιώντας κοινή λογική, για να μην μπλέκουμε τον κόσμο με διάφορες ιστορίες περίεργες, ας πούμε, που ακούγονται από εδώ και από εκεί. Απλό πράγμα. Η Ελλάδα ως νοικοκύριο, να το πούμε έτσι απλά, έτσι, δανειζόταν μέχρι το 2009 σε δεκαετή ομόλογα κάτω από 4% και παρήγαγε εισόδημα 1.000 ευρώ, να το πούμε έτσι συστηματικά. 1.000 ευρώ χωρίς να έχει υποθηκεύσει το σπίτι, το νοικοκύριο, να είναι άνεργο το παιδί ή η μάνα ή ο πατέρας. Τώρα έχουμε ένα νοικοκύριο, το οποίο έχει 600 ευρώ εισόδημα, έχει υποθηκεύσει τα πάντα, έχει ξεπουλήσει τα πάντα του νοικοκυριού, το παιδί το έχει διώξει σε μετανάστευση, η μάνα ή ο πατέρας είναι άνεργος, έχουμε πολλαπλασιάσει το χρέος και βγαίνουμε να ξαναδανειστούμε. Και μάλιστα με όρους πολύ χειρότερους από ό,τι δανειζόμασταν. Τι να κάνουμε, να μέναμε στο μνημόνιο, να υπογράφαμε μνημόνιο. Δεν φεύγουμε από το μνημόνιο, δεν φεύγουμε από το μνημόνιο. Δεν υπογράψαμε και άλλο όμως από την άλλη πλευρά. Το έχουμε υπογράψει ήδη. Το νομοσχέδιο τι είναι, τα προαπαιτούμενα για τις δόσεις τι είναι. Τώρα που στο τέλος του καλοκαιριού θα πάρουμε την τελική ρύθμιση του χρέους. Ξέρετε, δυστυχώς δεν είναι μοναδική μου πρόβλεψη και διαπίστωση ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο από τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά είναι διαπίστωση πλέον όλων όσοι ασχολούνται σοβαρά με το πρόβλημα του χρέους, με το πρόβλημα της διαχείρισης του χρέους τόσο στην Ευρωζώνη, της Ελλάδας, όσο και άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο ο Υπουργός Οικονομικών ακόμα είναι ασφαλής με το μαξιλαράκι του χουσού και λέει ότι δεν είναι έτσι. Και ξέρετε, αυτό δημιουργεί έναν αποπροσανατολισμό μιας κεντρικής στρατηγικής και τακτικής που πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ελληνικό χρέος. Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι στα ποσοστά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό εξωτερικό χρέος σε σχέση με το ελληνικό ΑΕΠ είναι μη διαχειρίσιμο, είναι μη εξυπηρετήσιμο από τον ελληνικό προϋπολογισμό και πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν τα τοκοχρεωλήσια, είναι να έχουμε ένα ουσιαστικό κούρεμα του ελληνικού χρέους και όχι απλά μια επιμήκυνση ή μείωση των επιτοκίων, των ήδη μικρών επιτοκίων. Τώρα, οποιοδήποτε σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη του αν το δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο έχει ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή ή θα έχει στο μέλλον, θα πάει για την αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων, την κάλυψη του οποιοδήποτε χρηματοδοτικού κενού ή θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση μέτρων ανάπτυξης, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής, επιδοτήσεων επιχορηγήσεων, προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, γενικότερα να χρηματοδοτήσει όλο αυτό το πλέγμα των δράσεων και των πολιτικών που έχουν να κάνουν είτε με την μείωση των φορολογικών συντελεστών και τις φορολογικές ελαφρύνσεις, είτε με την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών. Πριν τρεις μήνες, το Σπίγκελ ανέφερε προσβάλλοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο κατά φαντασίαν διασωθής. Πριν τρεις εβδομάδες η Τρόικα δεν έδινε πιστοποιητικό επαρκούς πρόοδου στην αξιολόγηση την οποία. Ο Σόιμπλε έκανε δηλώσεις, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, μας κουράσατε. Ο κύριος Σόιμπλε θέλει αναθεώρηση των συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όπως πολύ σωστά έχει γράψει το Bloomberg, δεν υπάρχουν Βρυξέλλες πια, υπάρχει Βερολίνο. Υπάρχει σήμερα και όποιο του αρέσει, μια γερμανική Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, υπάρχει ελληνική κυβέρνηση να πάει να τους πει ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη μπήκαμε κύριοι με όρους πολιτικούς για τον εξανατολών κίνδυνο και αργότερα μπήκαμε λόγω των ΜΟΠ επί Ανδρέα Παπανδρέου και δεν μπήκαμε με όρους ανταγωνιστικότητας. Διότι εμείς και την ώρα που μπαίναμε στο ευρώ είχαμε 110% έλλειμμα. Χρέος. Ερχόμαστε 4 χρόνια μετά, κύριε Μάλη, να έχουμε μπει στο πρόβλημα με 115% και να έχουμε 170% χρέος και 30% ανεργία. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, που διοικούν την Ευρώπη, ότι πρέπει να διοικήσουν με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αξιώνει να γίνει η Αλαμπάμα Μασαχουσέτ. Διότι εμείς Αλαμπάμα είμαστε, κύριε Μάλη, και ουδέποτε θα γίνουμε Μασαχουσέτ. Τώρα που έχει αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς. Μάχη Εύη για μια δωρεάν σακούλα με τρόφιμα και λαχανικά στους πάγκους των λαϊκών που έστησαν οι παραγωγοί. Στον Κολονό υπήρξαν και μικροεντάσεις όταν ο κόσμος που περίμενε στην ουρά όρμησε πάνω στους πάγκους για να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε σβροξήματα και τσακωμούς και τελικά παραγωγοί ανέβηκαν στους πάγκους και άρχισαν να πετούν τις σακούλες με τα λαχανικά σε εκείνους που ήταν πιο μακριά και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. 7 λαϊκές αγορές στήθηκαν στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη, παντού είχαμε κοσμοπλημμύρα, η διάθεση των προϊόντων θα γινόταν μετά τις 10, από τις 7 το πρωί όμως είχε συγκεντρωθεί ο κόσμος σε όλα τα σημεία. Η μελέτη δείχνει τεράστιες οι πληγές της κρίσης στα εμπορικά μαγαζιά του κέντρου της Αθήνας. Μία στις 3 επιχειρήσεις παραμένει κλειστή. Υπάρχουν κάποιοι θύλακες στο κέντρο της Αθήνας με πάρα πολλά λουκέτα. Στο χάρτη που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΕΣΕ, φαίνεται σε μερικές περιοχές όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, η Αιώλου, η Χαριλάου Τρικούπη, η Ακαδημία, τα λουκέτα είναι πολύ πιο μεγαλύτερα. Ας δούμε τα ποσοστά. Η έρευνα του Μαρτίου του 2014 δείχνει ότι το 31,2% των επιχειρήσεων παραμένουν κλειστές. Μιλάμε για 1986 επιχειρήσεις, επισυνόλου 6.377 επιχειρήσεων. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, η κατάσταση ήταν ελαφρά χειρότερη. Ήταν η χειρότερη στιγμή τέλος πάντων του κέντρου της Αθήνας, με το 32,4% των καταστημάτων κλειστά. Για 2.000 επιχειρήσεις μιλάμε, επισυνόλου 6.377. Και το προηγούμενο διάστημα το πρόβλημα σιγά σιγά οξυνόταν, ήταν 28,8% το Μάρτιο του 2013, ενώ λίγο πιο πριν, το Σεπτέμβριο του 2012, η ενολογία ήταν στο 28,3%. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν πιο μεγάλο πρόβλημα από ό,τι οι άλλοι. Ύψη Πανεπιστημίου, το 35% των επιχειρήσεων είναι κλειστές, στη Σταδίου το 36%, στη Χαριλάου Τρικούπη 1 στις 2 το 51% και στην Εμμανουήλ Πενάκη το 40%. Αν δούμε τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους Αθήνας, εκεί η κατάσταση φαίνεται πιο χαρακτηριστικά. Φαίνεται χαρακτηριστικά το πώς ξεκίνησε από το 2010 η άνοδος των λουκέτων. Σεπτέμβριος 2010 18%, Μάρτιος 2011 23,4%, Σεπτέμβριος 2011 24,4%, Μάρτιος του 12 29,6%, στο 31% φτάνει το Σεπτέμβριο του 2012, το Μάρτιο του 2013 31,8%. Πάει κόκκινο στο Σεπτέμβριο του 2013, έτσι. Μπράβο, 36,4% και το μόνο σχετικά ευχάριστο είναι ότι έχουμε μια μικρή πτώση με την ευχή να συνεχιστεί. Γιατί μας θέλουν πίσω στην αστάθεια τώρα που έρχονται μεγάλες καινούργιες επενδύσεις? Αν δείτε τι γράφει την τελευταία φορά, πραγματικά απορώ. Τα θετικά αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλίων αντανακλώνται στις ενισχυσμένες εξαγωγές και στην αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Ούτε ενισχυμένες εξαγωγές έχουμε αυτή τη στιγμή για να το διαπιστώνει η έκθεση, αλλά ούτε και επενδύσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι και η Κομισιόν και αν θέλετε η Γερμανία, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, χρόνο θέλουν να κερδίσουν και επειδή βλέπουν τους ευρωσκεπτικιστές να ανέρχονται κυρίως στη Γερμανία, θεωρούν ότι έπρεπε να δώσουν ένα δωράκι, διότι δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για την κυρία Μέρκελ από το να προβάλλει στη Γερμανία ότι έχει επιτυχία στην Ελλάδα, που είναι αν θέλετε το πιο άρρωστο κομμάτι. Όσο τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένα, τόσο η προσπάθεια να συγκεντρωθούν έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, δίνουν και παίρνουν. Συσκέφτηκαν λοιπόν εκεί καμιά 9-10 υπουργοί, βάλανε σφραγίδες, υπογραφές, βγήκε και χθες το ΦΕΚ για την αποκρατικοποίηση, για το πέρασμα μάλλον στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ΤΑΙΠΕΔ προχωράει στις αποκρατικοποιήσεις, βγάζει το σφυρί λένε κάποιοι.
φιλέτα ακίνητα, 53 στο σύνολο δίκη. 53 απόπειες στο σύνολο, μεταξύ των οποίων όμως και κάποια ακίνητα που δεν έπρεπε να πουν στο Ταϊπέ. Mm-hmm. Μιλάμε για 3 φιλέτα της παραλιακής, του παράκτιου μετόπου που, να θυμίσουμε, η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει το 2012 ότι θα αξιοποιήσει ενιαία αυτά 45 στρέμματα. Mm-hmm. Όχι για να πάνε στο Ταϊπέ, δηλαδή στην αποπληρωμή του χρέους, αλλά για να γίνουν και έργα ανάπλαση στην περιοχή, δηλαδή στο Ταϊπέ. Και για να αποκτήσει η Αττική τη Ριβιέρα της. Την Αθηναϊκή Ριβιέρα, έτσι. Λοιπόν, με υπεραξία για όλους τους κατοίκους της περιοχής και με χρήματα για την περιοχή. Τι λάθος είναι αυτό που δεν κατάλαβε κανείς, ότι τα συγκεκριμένα φιλέτα που είναι πάνω στην παραλιακή και κάνουν και νιάου νιάου, δηλαδή, δεν έπρεπε να περάσουν στο Ταϊπέ? Μιλάνε για λάθος, για γκάφα και σε αλλαγή πλεύσης. Δηλαδή αποφασίστηκε αυτό φεκ να ακυρωθεί, να υπάρχει τροποποιητική απόφαση και να μείνουν εκτός τα ΙΠΕΤ τα 3 φιλέτα που αφορούν, μάλιστα, στο Άσπρο Λιθαρισουνίου, στη Γλυφάδα και στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κόσμα. Πόσα θα φέρουν αυτά τα 53 που μπήκαν μείον τα 350 ακίνητα που θα δώσουν στο ΤΑΙΠΕΔ, πόσα χρήματα περιμένουν? Δεν υπάρχει πόπι πόσο. Δεν υπάρχει πόσο. Μιλάμε για 1000 ακίνητα ένα τρίμηνο που πρέπει να περνούν υποχρεωτικά βάση μνημονίου στο ΤΑΙΠΕΔ προς υποχρεωτική αξιοποίηση με διάφορους μεθόδους. Πόσα χρόνια έχουμε ξεκινήσει από κρατικοποίησεις, κάνα τρίχρονο? Έχουμε μια τριετία. Τριετία, το κάνα τρίχρονο. Έχουμε βάλει, θα σας πω εγώ, στα ταμεία μας 1,6 δις. Σύνολο έχουμε εισπράξει, εισπράξει το 1,6 από τα 2, κάτι δισεκατομμύρια στο σύνολο των αποκρατικοποιήσεων. Ο αρχικός αυτός στόχος ήταν 50 δισεκατομμύρια, σας θυμίζω. Και περιορίστηκε στα 20 δις, για το 2014 ήταν 3,5-1,5 δις, γι' αυτό και πλέον μιλούν για τετυλοποίηση ακινήτων, δηλαδή πώληση μελλοντικών αξιών ακινήτων. Φώναζαν ότι θα υπάρξουν καινούρια μέτρα πέρσι, διαψεύστηκαν. Επέμεναν ότι θα έχουν καινούρια λιτότητα φέτος, διαψεύστηκαν ξανά. Και τώρα τι διαδίδουν? Ότι θα υπάρξει νέο μνημόνιο, τους διαψεύδουμε και πάλι. Δεν θα υπάρξουν ούτε καινούρια μέτρα, ούτε καινούριο μνημόνιο, τελεία και παύλα. Τα βέβαια γεγονότα είναι ότι η Κομισιόν μιλάει για νέα μέτρα 7,7 δις, η ελληνική πλευρά... Όχι για νέα μέτρα. Για κενό, ότι υπάρχει κενό. Κενό δημοσιονομικό. Κυρία Ευαγγελία, δεν περιγράφει νέα μέτρα. Να μην παίζουμε με τις λέξεις. Από πέρσι που σώθηκε η Ελλάδα με δεύτερο μνημόνιο το 12. Περιγράφει νέα μέτρα η Κομισιόν, κύριε Τσαγκάρη. Βεβαίως, δημοσιονομικό κενό 7,7. Όχι, περιγράφει νέα μέτρα. Η κυβέρνηση περιγράφει νέα μέτρα, δημοσιοπρόθεσμο, επαναλαμβάνω. Περιγράφει νέα μέτρα η κυβέρνηση. Στα 3 δις. Βεβαίως. Είναι ανοιχτό το θέμα, να σας πω. Εδώ έχει γίνει και εξειδίκευση. Το ένα είναι η εισφορά αλληλεγγύης και η παράταση της, και αργεί κάποιος να με διαψεύσει. Το δεύτερο είναι η παράταση του φόρου, του έκτακτου του φόρου πολυτελής διαβίωσης στα αυτοκίνητα και στα σκάφη. Το τρίτο είναι η αλλαγή του καθεστώτος στο ΦΠΑ. Με ακούστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να φωνάζει εδώ και καιρό για 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η ελληνική κυβέρνηση να μην το δέχεται, που θα βοηθούσε πάρα πολύ τους μικρούς και τους φτωχούς ανθρώπους, και την αναδιάθρωση την περίφημη του φορολογικού μηχανισμού, την οποία εγώ δεν μπορώ να τη φανταστώ για ένα απλό λόγο. Σήμερα έχει ένα φορολογικό πλαίσιο στη χώρα, όπου δεν δίνονται επαρκείς προθεσμίες για να απολογηθεί ο φορολογούμενος όταν η δήλωσή του έχει κάποια ασάφεια και ανακρίβεια. Σήμερα υπάρχει ένα καθεστώς διοικητικό φορολογικό στην χώρα, όπου αν προσφύγω δικαστικά, το Υπουργείο μου βεβαιώνει το φόρο και ξεκινάει την κατάσχεση ενώ δεν βγει η δικαστική απόφαση ακόμα. Δηλαδή προσέξτε, φύγαμε από το καθεστώς της ατιμωρησίας σε αυτή τη χώρα και έχουμε πάει στην άλλη πλευρά. Μια ακόμη μείωση στις επικουρικές τους συντάξεις θα υποστούν χιλιάδες συνταξιούχοι από την 1η Ιουλίου. Η καθιέρωση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τα επικουρικά ταμεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν τους επιτρέπεται να εμφανίζουν ελλείμματα, ισοδυναμεί σε πρώτη φάση σε μια μείωση της τάξης του 5,2% στις επικουρικές συντάξεις. Μείωση που δεν θα υπολογιστεί όμως επί των τωρινών συντάξεων, αλλά εκείνων που ίσχυαν πριν την μνημονιακή περίοδο. Γίνεται από το αρχικό ποσό. Τι γίνεται? Από το αρχικό ποσό. Τότε είναι διπλάσια η μείωση. Βέβαια, δεν το ξέρουμε. Όλες οι σημειώσεις γίνονται επί του αρχικού ποσού. Για μισό λεπτό. Εάν μια επικουρική ήταν 300 ευρώ και τώρα γίνει 150. Επί των 300. Το 5% δεν γίνεται στο 150, αλλά στα 300. Στα 300. Τότε είναι κλοπή αυτό. Μάλιστα, ένα τρίμηνο προβλέπονται αναλογιστικές μελέτες της βιωσιμότητας των επικουρικών ταμείων. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιδείνωση της κατάστασης ενός ταμείου ισοδυναμεί με περαιτέρω μείωση των επικουρικών συντάξεων που δίνει.
Μετά τις μειώσεις της 1ης Ιουλίου, μια επικουρική σύνταξη των 200 ευρώ θα έχει μειωθεί κατά 12,7%, των 300 κατά 32,9%, ενώ οι συνταξιούχοι των 400, 500 και 600 ευρώ θα έχουν υποστεί συνολικά μειώσεις που ξεπερνούν το 40% και προσεγγίζουν το 50%. Μειώσεις όμως αναμένονται από το 2015 και στις κύριες συντάξεις, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους με βάση τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη το 2010. Πλέον η κύρια σύνταξη θα αποτελεί το άθροισμα της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ, εγγυημένη από τον κρατικό προϋπολογισμό, και της αναλογικής θα είναι ευθύνη του Ταμείου. Για παλιούς και νέους συνταξιούχους, αναφορικά με τις κύριες συντάξεις, το κράτος θα αφήνει μία βασική σύνταξη από το Γενάρη του 2015 και θα φεύγει. Το άλλο κομμάτι θα είναι μέριμνα του κάθε ταμείου, το λεγόμενο αναλογικό κομμάτι, ναι, το οποίο δεν θα εγγυάται εφ' εξής το κράτος και θα λέει το κάθε ταμείο εάν μπορεί να το κατοχυρώσει και να το αποδώσει στο συνταξιούχο. Ο κ. Σόιμπλε επέλεξε μετεκλογικά να προκαλέσει εκ νέου, υποστηρίζοντας πως το ελληνικό χρέος δεν θα φτάσει σε βιώσιμο επίπεδο πριν από το 2022 και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί η Ελλάδα να χρειαστεί και πάλι να λάβει περιορισμένη βοήθεια. Τι θα γίνει φέτος? Δεν λέω ακόμα αν υπάρχει πολιτική διέξοδος, φαντάζομαι θα υπάρξει χωριστός γύρος. Τι θα γίνει φέτος? Η Ελλάδα φέτος πρέπει να πληρώσει 28,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδόσεις δανείων από το ΔΝΤ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουμε 17,5 δισεκατομμύρια. Λείπουνε 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρούμε? 14 και 15. Από το πρωτογενές πλεόνασμα. Αστεία πράγματα. Τι λένε οι Γερμανοί? Θα σας δώσουμε δάνειο 10 δισεκατομμύρια για να το πάρουμε πίσω, να μας πληρώσετε. Και θα μπείτε σε νέο μνημόνιο. Αυτό λένε οι Γερμανοί. Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια. My view is the policies that have been pursued in Greece over the past 3 years did not have logical coherence, and you know what we've seen as a result is the total disaster that the Greek economy is today. Ο Peter Stingel, τον Financial Times, δίνει τη δική του δημοσιογραφική οπτική πάνω στο θέμα. I think once any country is under the auspices of any kind of program, or even not even a program, even because Spain and Italy are not under programs, but even any assistance from the IMF or the EU, you have no say. And that's probably a tragedy, because what does it say about democracy? But it's reality. Αν και η κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας αφήνει να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιήσει το λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο, θέτει το θέμα σε μια ακαδημαϊκή βάση. Did you discuss about the fiscal multipliers and discussion opened from the IMF, and did the Greek representative open such a discussion during the Eurogroup? It was briefly mentioned, but we didn't go into that. We didn't have an academic discussion on multiplier effects. Οι Βρυξέλλες ξεκόβουν αμέσως κάθε συζήτηση για αλλαγές στο μνημόνιο, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζουν κανένα λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άλλη μια συζήτηση για τυχόν αλλαγές και επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού μνημονίου μπαίνει και πάλι στο σιρτάρι. Για όσους κάλυψαν τα τελευταία 3 χρόνια το ρεπορτάζ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον και τα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες, είναι γνώριμη η εικόνα κυβερνητικών αξιωματούχων που άλλα πράγματα συμφωνούσαν με τους δανειστές μας στο εξωτερικό και άλλα πράγματα έλεγαν επιστρέφοντας στο εσωτερικό της χώρας. Το αποτέλεσμα, πολλές προηλυμένες αποφάσεις να παρουσιάζονται στον ελληνικό λαό ως εκβιασμοί της τελευταίας στιγμής από την Τρόικα. Μέχρι και το 12. Στην Ελλάδα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 35,4%. Στην Ιρλανδία, που και αυτή είναι σε μνημόνιο, πόσο μειώθηκε? 6,2%. Στην Πορτογαλία, 5,3%. Άρα, εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες
Γιατί στην Ελλάδα καταβαρθωθήκαμε. Λεπτό με λεπτό. Πόσα δανείστηκε η χώρα, να ξέρουμε δηλαδή. Πήραμε 25 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 72 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, το EFSF που έχετε ακούσει, το Μηχανισμό Στήριξης. Από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 53 δισεκατομμύρια. Και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χρεώθηκε το ελληνικό κράτος για να τα δώσει στις τράπεζες 41 δισεκατομμύρια. Σύνολο 191 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που σας είπα, καινούργια δάνεια. Πότε λήγουν τα δάνεια αυτά? Το 2047, το 2041 και το 2046. Όχι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουμε στραγγαλίσει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν μία λάθος οπτική γενικώς για τα πράγματα. Μάλλον όχι λάθος, μία διαστρεβλωμένη οπτική. Ποια είναι η διαστρέβλωση? Είναι ότι βλέπουν αριθμούς μόνο σε χρηματικά μεγέθη ή σε ποσοστά και δεν βλέπουν τους πραγματικά σημαντικούς αριθμούς που είναι τα ανθρώπινα μεγέθη. Καταρτίζουν μεσοπρόθεσμα προγράμματα για την προσαρμογή υποτίθεται της οικονομίας στις δικές τους απαιτήσεις και δεν υπάρχει αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος, που είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την εξέλιξη των ανθρώπινων μεγεθών. Κατά αποτέλεσμα οδηγούμαστε στην πληθυσμιακή αποψήλωση της χώρας με την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που έχουν ψευδεπίγραφες, βεβαίως λανθασμένες επιστημονικές παραδοχές. Οι γεννήσεις πέφτουν διαρκώς στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, διότι οι νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους και δεν μπορούν να συντηρήσουν οικονομικά τα παιδιά. Το 2008 οι γεννήσεις είχαν φτάσει στις 118.000, το 2012 έπεσαν στις 100.000 και η πτώση συνεχίζεται χειρότερα το 2013, το 2014 και θα συνεχιστεί ακόμα περισσότερο με την εφαρμογή των μνημονιακών συνταγών. Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι από το 2008 και μετά ανεβαίνουν σταθερά κατ' έτος λόγω της κατάρρευσης δημόσιας υγείας και της κατάρρευσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αν προσθέσετε σε αυτά και τη μετανάστευση των άνεργων νέων, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε έναν ορίζοντα μερικών δεκαετιών στην πληθυσμιακή αποψήλωση της χώρας.